Θεόδωρος και ο Γιώργος είναι δύο νέοι που βρέθηκαν από πολύ νωρίς στο σκληρό κόσμο των εξαρτήσεων και μέχρι πρότινος ακροβατούσαν ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Σήμερα φιλοξενούνται στο κλειστό πρόγραμμα απεξάρτησης για ανήλικους χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών. Εκεί μας λένε έχουν βρει το καταφύγιο τους, έδωσαν τη μάχη τους και διεκδικούν μια δεύτερη ευκαιρία για ζωή. Ήμουν χρήστης 7 χρόνια, πια φυλακή, έφυγα μετά πια για σκέπη, άρεσε μου το πράγμα. Τώρα κάνει μου νόημα η ζωή, αρέσκει μου να είμαι καθαρός. Ο Γιώργος άρχισε τη χρήση παράνομων ουσιών όταν ήταν 12 ετών και για 6 ολόκληρα χρόνια. Το πρόγραμμα μας περιγράφει, του έμαθε πρώτα απ' όλα να σέβεται τον εαυτό του. Είμαι πολύ χαρούμενος, αλλάξε πολλά η ζωή μου στο θετικό, βράδα ξανά τους γονείς μου. Μπορεί 4 χρόνια δεν είχαμε καλή σχέση, έψασα τον εαυτό μου, έκανα φίλους, περνούν το ίδιο πόλο μαζί μου, είναι εύκολο πράγμα. Αστερίζει η ελευθερία σου, αλλάζει έναν τόπο, πολύ καλό, πολύ αγαπούσε, σεγούντεσε. Ο Άλφα του συνάντησε στο χριστουγεννιάτικο παζαράκι αγάπης και προσφοράς του Ομίλου Πυλακούτα και της Αγίας Σκέπης. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Όμιλο Πυλακούτα που για 14 ολόκληρα χρόνια στέκεται πλάι μας. Σε πολύ δύσκολες στιγμές διασφαλίζοντας τη συνεχή και ομαλή μας λειτουργία. Στην εκδήλωση οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή μελών της κοινότητας, να προμηθευτούν βιολογικά προϊόντα που παράγονται στην Αγία Σκέπη και να θαυμάσουν πολλά από τα έργα των εφήβων που φιλοξενούνται στη στέγη.